Είμαστε και πάλι εδώ με την Νατασούλα, το Νατασάκι, Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα λέγεται το καινούριο της CD. Εννοείται πως το κερδίζετε, έτσι. Ό,τι μηνύματα μου στείλετε, ΜΑΤ και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, 4100, για να κερδίσετε Νατάσα Θεοδωρίδου την ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο θυμάσαι περισσότερο από όλη αυτή την δεκαετία στο τραγούδι? Όλα τα θυμάμαι. Όλα εγώ θυμάμαι τα κλάματά σου τα πρώτα χρόνια. Ευτυχώς αυτά σταματήσανε. Όχι, δεν υπάρχουν σε αυτόν τον βαθμό. Γιατί. Άνοιγε κάνουλα κάθε φορά που είχαμε απονομή. Γιατί χαλούσε το make-up, έβγαινα κάτι απέσεις φωτογραφίες και είχα όλες τις απονομές μου γεμάτη δάκρυα. Ναι, ναι, δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα 2-3 CD, κάθε φορά που είχε την πλατίνα κτλ. Το δάκρυα ήταν και κορόμιλο, αλλά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Να τι άρχισε πάλι, προσπαθεί τώρα απεγνωσμένα. Λοιπόν, τι θυμάμαι, τα θυμάμαι όλα. Γιατί ήταν όλα ωραία. Δηλαδή δεν έχω περάσει κάτι περίεργο και άσχημο που να το έχω ακόμα, να το κρατάω και να λέω να γιατί έγινε αυτό, γιατί ήταν. Από τη δεκαετία τώρα με αφορμή αυτό που μου λες, μου ήρθε φλασιά. Αν υπήρχε κάτι που μπορούσες να αφαιρέσεις, θα το αφαιρούσες? Όχι. Τίποτα απολύτως. Όχι, όχι, γιατί λάθη γίνανε. Αλλά ήταν τέτοια που και τόσα όσο να μην μου κάνουν κακό. Δηλαδή, ίσα μπορώ να σου πω ότι μου κάνανε και καλό, γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα κάνω στο μέλλον. Όχι, νομίζω ότι ό,τι έγινε, είτε καλό είτε λιγότερο καλό, έγινε στο σωστό χρόνο και όπως έπρεπε. Οπότε δεν νιώθω ότι κάτι έχασε ή θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, γιατί εκ των υστέρων βλέπεις και κάποια πράγματα και λες, όπα, θα μπορούσα τελικά να κάνω και αυτό. Όχι. Μια χαρά. Μια χαρά είναι, ναι. Αν σε ρωτήσω, με αφορμή πάλι τη δεκαετία, σε 10 χρόνια από τώρα πώς θα φανταζόσουν την Νατάσα, μπορείς να το κάνεις αυτό? Ναι, θα ήθελες? Θα ήθελα, ας πούμε, να συνεχίσω να κάνω τέτοιους δίσκους, γιατί απέδειξε η δεκαετία ότι όλοι μου οι δίσκοι είχαν πολλά τραγούδια που αγαπήθηκαν. Οπότε αυτό είναι το πρώτο που ζητάω, δηλαδή θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω τέτοιους δίσκους ώστε πάντα να υπάρχουν 4-5 τραγούδια. Ήμουν τυχερή και σε αυτό εγώ, δηλαδή έκανα μεγάλο ρεπερτόριο με 10 δίσκους, γιατί υπήρχαν παραπάνω από 2 τραγούδια που γινόντουσαν γνωστά. 3, μπορεί, σε μερικούς δίσκους γίνανε και 5 και 6 τραγούδια, οπότε αυτό σίγουρα θα το ήθελα. Δεν το συζητώ. Τώρα αν θα είναι ακόμη 10 οι δίσκοι, αυτό δεν με νοιάζει πια. Δηλαδή δεν θέλω να έχω το άγχος του χρόνου και δίσκος. Ναι. Ας είναι 8. Εσύ τα έχεις καταφέρει πάντως και μέσα σε 10 χρόνια βγάλες 10 CD, έτσι. 10, ναι. Με μοναδικό σου break τότε που είχες βγάλει το live, που πάλι ήταν δίσκος βέβαια, ήταν κυκλοφορία. Α, έβγαλε όμως τραγούδια. Έβγαλε τραγούδια. Είχε βγάλει το Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, το Δεν είμαι εγώ. Το Λαμπλά με την έννοια δεν είχες καινούριο υλικό. Να μπει στο στούντιο και να τραγουδήσεις ενώ καινούργια τραγούδια. Δεν είχα. Και δεν έβαλα ανέκδοτο τραγούδι από εκεί. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε ήταν ή παλιό, δεύτερη εκτέλεση, ή δικό μου, ξανά δεύτερη εκτέλεση. Καμιά φορά, έχεις πολύ ωραία κομμάτια, Μαρινέλα, μέσα διασκευές. Πολύ, πολύ ωραία. Ναι, είχε μέσα 2-3 τραγούδια πολύ ωραία. Τι θα ήθελα άλλο σε αυτή τη δεκαετία? Να συνεχίσω να κάνω καλές συνεργασίες, γιατί και σε αυτό δεν έχω παράπονο. Δηλαδή, όσες συνεργασίες έκανα νυχτερινές ήταν πολύ καλές και δισκογραφικές ήταν πολύ καλές. Αυτά, δεν θέλω τίποτα άλλο. Πολλά θέλω. Όχι καθόλου. Σε ό,τι αφορά στην προσωπική σου ζωή, τα επόμενα 10 χρόνια πώς θα φτιάξει? Να μην έχω άλλο διαζύγιο. Όχι, άλλο διαζύγιο δεν θα το δείξω. Ό,τι έκανα, έκανα. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξαναπαντρευτεί ever. Τέλος. 2 και μια χαρά. Ε. Και that's it. Ε. 2 στα 2 έχω όμως, πρόσεξε. Πρόσεξε, ναι, 2 στα 2, αλλά πρόσεξε τι λένε. Ποτέ μου λες ποτέ. Εγώ λέω αυτό που λένε. Τι λέμε, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Εντάξει ρε παιδί μου, αφού το προσπαθώ και δεν το καταφέρνω, γιατί να το ξαναπροσπαθήσω? Αυτό έχει τη γλυκά του. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι, κάτω εσύ να δεις τι ωραία γλυκά έχει. Είναι πολύ γλυκό. Εντάξει, το δέχομαι αυτό που μου λες, μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς αν εσύ σε ευχαριστώ. Έχω και 2 παιδιά. Αν δεν είχα παιδιά, θα σου έλεγα ναι, βεβαίως και θα ξαναπαντρευτώ, διότι πρέπει να κάνω παιδιά. Αλλά δόξα τω Θεώ, μου τα έδωσε Θεούλη χωρίς. Έχουμε, εννοείται, μια χαρά, αφού είσαι πολύ πολύ καλά και είσαι και ευτυχισμένη. Πάντως, άμα ξαναπαντρευτώ, θα κάνω πολύ ανοιχτό γάμο. Θα κάνω πάρτι τρελό. Γιατί τα λεπτά έχεις κάνει τρελό? Τα λεπτά κλειστά όλα και τα δύο. Α, ναι. Καταλάβατε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, θα γίνει πάρτι συναυλία τύπου. Θα παντρευτεί ο stage. Θα παντρευτεί ο stage. Θα κάνει μια συναυλία. Και μετά θα σκάσει μύτη ο παπάς πάνω στο σκηνή. Θα γίνει το φινάλε. Δώσε ιδέες.
Και προτείνω να γίνει και beach party τύπου. Να γίνει μα beach party θα γίνει εννοείται. Έτσι, ε. Αυτό ωραία. Είναι το μόνο σίγουρο. Κατάλαβα, παιδιά, θέλω να παντρευτεί, αλλά έχει ήδη ετοιμοστημένο όλο το κομμάτι. Λέμε, αν Χριστιανέ μου, για να μην με θεωρήσω ότι είμαι απόλυτη και λέω ποτέ. Ναι. Είδε σου αφήνω μια ανοιχτή πόρτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τρία κλιπάκια στη σειρά που έχουμε ετοιμάσει από την Νατάσα, τα οποία τα έχουμε ονομάσει Natasha's Classics. Και αμέσως μετά. Ποια θα δει, τα καλύτερα, φύγαμε. Okay.